τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν στην Συνένωση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΗ Υπήρου. Έκαναν γνωστές σήμερα εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής των Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που έχουν εκφράσει την διαφωνία τους με την επιχειρούμενη συγχώνευση ΑΕΗ και ΤΕΗ. Και το όχι σε αυτή την κοινή πορεία των δύο ιδρυμάτων από τους 180 καθηγητές που έχουν υπογράψει στηρίζεται σε επιστημονικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως τόνισαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου οι καθηγητές Κώστας Πέτσιος, Γιώργος Τυφρονίτης, Νίνος Χιάκαρης, Νίκος Ζαφυρόπουλος και Βενετσιάνος Μαυρέας. Ο κ. Πέτσιος, καθηγητής του ΦΥΠΕΨ, μίλησε για μια επιχειρούμενη εκ των άλλων μεθόδευση επιβολής μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχει μια μελέτη σκοπιμότητα και χωρίς να έχει ενημερωθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα, κάτι που θέτει, όπως είπε χαρακτηριστικά, ένα αμφιβόλο την ακαδημαϊκή αυτοτέλεια και αυτοδυναμία του Πανεπιστημίου. Πριν από αρκετούς μήνες υπάρχει πόρισμα της Επιτροπής αναφορικά με την επιχειρούμενη συνένωση, στην οποία μετέχουν τόσο ο κύριος Υπουργός Παιδείας, ο νυν Υπουργός Παιδείας, όσο και συνάδελφός μας και άλλοι συνάδελφοί μας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η άποψη στην οποία κατέληξαν είναι ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ασφαλείς δείκτες που να μας επιτρέπουν αυτή τη συνένωση. Η απορία όλων μας είναι τι συντελέστηκε ώστε να αλλάξει αυτή η άποψη και να επιχειρηθεί μέσα από ένα πόρισμα το οποίο υπογράφουν συνάδελφοί μας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κυρίως μέλη της Βρετανίας και μέλη του ΤΕΗ, αναφορικά με την συνένωση, συγχώνευση ή ένταξη, όπως θέλετε, όποιον όρο διαλέγουμε, και βεβαίως με ποια κριτήρια έγινε αυτό. Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά το πόρισμα, αλλά κυρίως και την απάντηση του Υπουργού Παιδείας, που πέρα από την πανομοιότυπη φωλογική διατύπωση αφήνει πολλά κενά. Είναι γνωστό άλλωστε ότι δεν υπάρχει καν μελέτη σκοπιμότητας, ή αν υπάρχει αυτή η μελέτη σκοπιμότητας, η οποία προβλέπεται από όλες τις ρυθμίσεις και από όλα τα ΦΕΚ, δεν έχει κοινοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μία έλλειψη την οποία θα πρέπει να επισημάνουμε ως Συντονιστική Επιτροπή των συναδέλφων που υπέγραψαν ενάντια στη συνένωση, δηλαδή εκφράζουν τη διαφωνία τους, είναι το γεγονός ότι δεν έχει ενημερωθεί η πανεπιστημιακή κοινότητα. Στο κενό που θα προκύψει από την πρακτική κατάργηση των ΤΕΗ, στάθηκε ο καθηγητής του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Γιώργος Τυφρονίτης, προσθέτοντας ότι θα οδηγηθούμε σε τμήματα δύο ταχυτήτων και χαρακτήρισε τραγική την ακαδημαϊκή διαδικασία που ακολουθήθηκε. Κύριος Γεωργάτος, ο οποίος είναι μέσα σε αυτή την επιτροπή, είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συμμετέχει στην Επιτροπή. Σε πρόσφατο άρθρο του παραδέχεται ότι θα υπάρξει ένα κενό. Λέει ότι θα δημιουργηθούν τα διετή προγράμματα σπουδών και αναφέρει μέσα στο ίδιο άρθρο, αναφέρει ότι αυτό το κενό θα καλύπτεται από τα ιδρύματα τα οποία, από τα τμήματα τα οποία θα ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Με άλλα λόγια, θα έχουμε τμήματα δύο ταχυτήτων. Τα παλαιά τμήματα του Πανεπιστημίου και τα νέα τμήματα τα οποία θα δημιουργηθούν, τα παλιά ΤΕΗ δηλαδή. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, να έχουμε τμήματα δύο ταχυτήτων, αυτό δεν μας το εξηγούν. Βεβαίως, κάτι τέτοιο θα είναι, καθώς καταλαβαίνετε, δεν θα είναι πρακτικά δυνατόν. Θα έχουμε συγκρούσεις μεταξύ παλαιών και νέων τμήματων. Και βέβαια δεν μας εξηγούν πώς θα δημιουργηθούν αυτά τα νέα προγράμματα σπουδών, τα διετούς διάρκειας. Θα είμαστε εμείς οι οποίοι θα διδάσκουμε, οι καθηγητές δηλαδή των σημερινών τμήματων, με τι προσόντα αφενός και δεύτερον με τι χρόνο, ποιος θα είναι ο χρόνος μας το οποίο θα διαθέσουμε σε αυτά τα τμήματα. Οι ακαδημαϊκές διαδικασίες οι οποίες υπήρξαν ήταν είναι τραγικές. Δεν υπάρχουν, έχουν καταργηθεί οι ακαδημαϊκές διαδικασίες. Στην ουσία καταργείται η αυτοδυναμία του Πανεπιστημίου. Τόσο ο κύριος Τυφρονίτης, όσο και ο καθηγητής του ΦΥΠΕΨ, Ντίνος Χιάκαρης, αναφέρθηκαν στις παθογένειες της ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες δεν επιλύονται όπως τόνισαν χαρακτηριστικά με αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα, ο κύριος Χιάκαρης μίλησε για πόλεμο της αριστείας, για μεθοδολογικά αδόκιμη και πολιτικά κατανόητη ενέργεια, για ακαδημαϊκή ιδεοντολογία που πήγε περίπατο και κατέληξε με το συμπέρασμα πως το Υπουργείο επιχειρεί να ενισχύσει τις πελατειακές του σχέσεις με καθηγητές των ΤΕΗ. Αναφέρεται ενίος χώρος τριβοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας. Εδώ κάνουν μία διαπίστωση για τα προβλήματα που υπάρχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναφέρουν γεωγραφική απομόνωση των επιμέρους ερευνητικών μονάδων, κατακερματισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Ένα. Δύο. Πολυτυπία εργασιακών σχέσεων στα ερευνητικά κέντρα.
3. Ελλείμματα προσωπικού στα ΕΗ και στα ΤΕΗ. 4. Σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 5. Προβληματική κατάσταση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. 6. Μεγάλη διαφορά στο επίπεδο σπουδών ανάμεσα στα τμήματα των ΑΕΗ. 7. Αδυναμία ενσωμάτωση νέων επιστημόνων στα ΑΕΗ και στα ερευνητικά κέντρα. Εντοπίζοντας λοιπόν αυτά τα προβλήματα, κάνοντας αυτή τη διάγνωση, η θεραπεία είναι η συνένωση των πανεπιστημίων και των ΤΕΗ. Πώς γίνεται, κάνοντας αυτή τη διάγνωση, η θεραπεία να είναι αυτή? Περιμένω μία απάντηση. Οδολογικά, επιστημολογικά, αν θέλετε, αδόκιμη, για να χρησιμοποιήσω μια ήπια έκφραση, και πολιτικά κατανόητη ή ως ένα σημείο κατανόητη. Μία εξήγηση μπορεί να δώσουμε γι' αυτό. Όλη η ιδεοντολογία έχει πάει περίπατο, η ακαδημαϊκή ιδεοντολογία έχει πάει περίπατο. Η ίδρυση νέων τμήματων προβλέπεται με διαδοχικούς νόμους από το 1968 μέχρι σήμερα, με ό,τι αλλαγές έχουν γίνει, ότι περνάει μέσα από προτάσεις των οργάνων του Πανεπιστημίου. Φανταστείτε δηλαδή αν αντί των 6 τμήματων που είναι υπό προσχώρηση, υπό απορρόφηση, υπό μετονομασία από τα ΤΕΗ του Πανεπιστημίου Ανίνων, των συγκεκριμένων τμήματων υπήρχαν άλλα 6 τμήματα. Πάλι απόφαση θα ήταν η ίδια. Δηλαδή δεν αξιολογείται το τι τμήματα υπάρχουν και τι δυνατότητες έχουν, αλλά ακριβώς να απορροφηθεί το ΤΕΗ από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Προφανώς είναι στη λογική του πολέμου κατά της αριστείας. Δηλαδή, συνένωση με σκοπό την υποβάθμιση. Μόνο έτσι μπορεί να ερμηνευτεί αυτό. Πράγματα πρωτοφανή που συμβαίνουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα στην Ελλάδα. Αντί να διορθωθούν οι παθογένειες που, όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο, είχαν επισημανθεί και από το σημερινό Υπουργό του ελληνικού ακαδημαϊκού χάρτη, δηλαδή ο κατακαιρματισμός, η ονομασία τμήματων με περίεργες ειδικότητες ή υποειδικότητες, συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο και η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί, κατά τη γνώμη μου, είναι η ενίσχυση της πελατειακής σχέσης του κυβερνώντος κόμματος με κοινά δημόσια, είτε αυτοί είναι καθηγητές των ΤΕΗ, είτε φοιτητές των ΤΕΗ ενδεχομένως, προκειμένου να ισχυροποιήσουν την θέση τους που όλο και περισσότερο αμφισβητείται. Ο Νίκος Αφυρόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής του Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, αναφέρθηκε στις υπάρχουσες εδώ και χρόνια ελλείψεις διδασκόντων που δεν έχουν καλυφθεί εδώ και πολλά χρόνια, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την ιατρική, και οι οποίες, όπως είπε, θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των νέων τμήματων που θα ιδρυθούν. Επιπλέον, ο κύριος Ζαφυρόπουλος έθεσε και την ανάγκη που έχει η χώρα σε τεχνικές ειδικότητες. Παρατηρούμε 6 νέα τμήματα, εκ των οποίων ένα είναι πολυτεχνικό, που σημαίνει ότι χρειάζεται εξαιρετικά πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εξοπλισμού, καθώς επίσης και καθηγητών από το μηδέν, το τμήμα των μηχανολόγων μηχανικών αναφέρομαι. Και πάνω σε αυτό το επίπεδο διαβάζω στο πόρισμα ότι επιζητούνται από την Επιτροπή, προβλέπονται 35 καινούργιες θέσεις καθηγητών. Όταν 35 καινούργιες θέσεις καθηγητών, αυτή τη στιγμή χρειάζεται μόνο η ιατρική για να καλύψει τις κλινικές ανάγκες του νοσοκομείου. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, εσείς που ασχολείστε περισσότερο με τα νέα ανάγκες, όπως είναι η αγκιοχειρουργική, το αιματολογικό, η παιδοχειρουργική και ούτω καθεξής. Όλα αυτά για κάποιο περίεργο λόγο μπαίνουν σε ένα δεύτερο πλάνο και προέρχεται, ας πούμε, προβάλλεται μάλλον μπροστά μία καινούργια ίδρυση μαζικά 6 τμήματων, η οποία, όπως προαναφέρθηκε από τους προαναλύσαντες, είναι μάλλον για να βολευτεί η απέτηση του ΤΕΗ Υπήρου να πανεπιστημιοποιηθεί. Υπήρξαν πολλές ανάγκες σε τεχνικές ιδιότητες. Οι τεχνικές ιδιότητες, τις οποίες η χώρα αυτή τη στιγμή για κάποιο περίεργο λόγο δεν έχει. Γιατί ίσως όλοι θέλουμε να γίνουμε επιστήμονες, ίσως όλοι θέλουμε πανεπιστημιακό πτυχίο. Αντί λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το κενό της τεχνολογικής εκπαίδευσης, δημιουργούμε τίποτα περισσότερο από ένα άπλωμα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το οποίο τελικά κανένας μέσα σε αυτές τις μελέτες, τις οποίες δεν υπάρχουν ή τουλάχιστον δεν μας έχουν δείξει εμάς, δεν αναλύει. Τέλος, ο καθηγητής της ιατρικής Βενετσιάνος Μαυρέας έθεσε δύο ζητήματα. Αυτό της σπουδής, της ενέργειας που ακολουθήθηκαν, αλλά και της απουσίας μελέτης που τους κάνουν και να διαφωνούν. Αυτό που καταλάβαμε όμως, αλλά από την άλλη μεριά παρουσιαστήκαμε σαν αντιδρόντες σε ένα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι λάθος. Αυτό που δημιούργησε ερωτήματα είναι πρώτον το βιαστικό και το δεύτερο της ενέργειας αυτής και το δεύτερο η απουσία
οποιασδήποτε, δηλαδή εγώ δεν έχω δει πέρα από το πόρισμα οποιαδήποτε μελέτη η οποία πολύ λεπτομεριακά να συζητά το θέμα της ίδρυσης των βημάτων με ακαδημαϊκά κριτήρια και το αν και ποια είναι η κατάσταση στο ΤΕΙ Ήπειρου και το πώς αυτό θα μπορούσε να γίνει. Σε ερώτηση για το αν θεωρούν πως υποκρύπτονται πίσω από την όλη διαδικασία και άλλοι λόγοι, όπως οι επικείμενες εκλογές για Πρετανικές Αρχές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο κύριος Ζαφυρόπουλος ήταν κατηγορηματικά αρνητικός σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το Πανεπιστήμιο. Άφησε όμως σαφέστατες αιχμές για το ΤΕΙ, λέγοντας πως εκεί οι εκλογές το περασμένο φθινόπωρο διεξήχθησαν πάνω σε αυτή την βάση. Δηλαδή για την κοινή πορεία των δύο ιδρυμάτων. Αυτό το οποίο έγινε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα με την Επιτροπή, το πόρισμά της κτλ. Μάλλον δεν έχει καμία σχέση με τις επικείμενες Πρετανικές εκλογές. Όπως επίσης και η δική μας η αντίδραση των υπολείπων μελών ΔΕΠ, επίσης δεν έχει καμία σχέση με τις Πρετανικές εκλογές. Τώρα, γι' αυτό όμως, ξαναλέω, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το τι έγινε στο ΤΕΙ Ήπειρου. Έτσι, αρμόδιο είναι να απαντήσει το ΤΕΙ Ήπειρου πάνω σε αυτό. Ο κύριος Πέτσιος κατέληξε λέγοντας πως το πόρισμα της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με ΦΕΚ από τον Υπουργό Παιδείας είναι ουσιαστικά ένας ευχετικός λόγος, χωρίς να συνοδεύεται από συγκροτημένα επιχειρήματα. Πρόκειται για έναν ευχετικό λόγο, τι θα πρέπει να πιστεύουμε ότι καλό θα ήταν ότι. Δεν υπάρχει δηλαδή το αίρισμα των κειμένων. Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος φάκελος πίσω και όπως είπαμε και προηγουμένως, εγώ και άλλοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει μια μελέτη σκοπιμότητας. Ένα πόρισμα συνιστά το απάβγασμα επιμέρους αξιολογήσεων, επιμέρους διασαφηνίσεων επάνω σε συγκεκριμένα έγγραφα. Αυτό δεν υπάρχει. Έχουμε ένα πόρισμα που οποίο, επαναλαμβάνω, το πόρισμα αυτό είναι ευχετικός λόγος. Δεν είναι επιχείρημα συγκροτημένο γιατί θα πρέπει να γίνει. Γιατί για να υπάρχει ένα επιχείρημα επιβαλόταν πριν να υφίσταται τα ρεάλια, τα πραγματικά στοιχεία. Αυτό είναι τα ΤΕΙ, τα συγκεκριμένα σχολές, αυτά είναι τα προγράμματα, αυτή είναι η αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων. Κατά συνέπεια, βλέπουμε ένα πόρισμα το οποίο είναι αιώλο. Με αυτό το πόρισμα δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για ενδεχόμενη συγχώνευση.